Αλφα Τιμόθεον, κεφάλαιον δεύτερον. Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων, ειν αήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Τούτο γαρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του σωτήρου ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Εις γαρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούσε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων, το μαρτύριον κερίς ιδίης, ισό ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ ου ψεύδομαι, διδάσκαλος εθνών εν πίστη και αληθεία. Βούλομαι ουν προσεύχεσαι τους άνδρας εν παντή τόπο, επέροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμού. Ως αυτός και θας γυναίκας εν καταστολή κοσμίου, μετα εδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς, μη εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή, αλλό πρέπει γυναιξήν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών. Γινή εν ησυχία μανθανέτω εν πάση υποταγή, γυναικεί δε διδάσκην ούκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντίν ανδρός, αλλήν εν ησυχία. Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη, ή τα Εύα. Και Αδάμ ούκ υπατήθη, η δε γινή απατηθήσα εν παραβάση γέγονε. Σωθήσετε δε δια της τεχνογωνίας, εάν μείνωσεν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης.